Με την 486 του 2019 απόφαση, που είναι το ψήφισμά μας καταρχήν. Ημερομηνία 25 Σεπτεμβρίου του 19. Δεύτερον, επικαιροποιούμε την 532 του 12 απόφαση 28 Σεπτεμβρίου του 12, που αναφέρεται στην ανάθεση της νομικής εντολής στους δύο δικηγόρους με ποσό 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Αν θέλετε, επειδή έχουν περάσει και 10 χρόνια, να αυξήσουμε κατά 10.000 ευρώ, που είναι πάλι στο πλαίσιο αρμοδιότητος, να πάμε στις 30.000 ευρώ για να υπάρχει άνεση και να μην χρειαστεί να επανέλθουμε, το προτείνω. Το Σάββατο και την Κυριακή είμαι στην Οριστιάδα, στην ΠΕΔ, να σας μεταφέρω συμπεράσματα από τη συνεδρίαση αυτή και λοιπές αποφάσεις. Την Τρίτη θα πάω στο Δημοτικό Συμβούλιο Μαρονίας Απών, που έχουν κεντρικότατο το θέμα αυτό που συζητούμε τώρα, τη δική του αρμοδιότητα, και αναρρίσουμε στο επόμενο δεκαήμερο εκπεθύμενο στο Δημοτικό Συμβούλιο μία συγκέντρωση όλων των θεσμικών φορέων που είπε η κυρία Δραμανίδου, προκειμένου να επικαιροποιηθούμε μεταξύ μας, να ξαναμετρηθούμε και να αρρίσουμε και το πλαίσιο των επόμενων στο πεζοδρόμιο, στο δρόμο δραστηριοτήτων. Γιατί τα νομικά, εφόσον θα τα αναθέσουμε πλέον στο νομικό γραφείο, θα πρέπει απλά να υπάρχει μία ενημέρωση, τουλάχιστον για αυτούς που αντιλαμβάνονται το βαθμό δυσκολίας και την έκταση των δυνατοτήτων που έχουμε. Είτε είναι Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και πρέπει να πάμε, και μέχρι εκεί που μπορούμε να μιλήσουμε δημόσια, εφόσον μας παρακολουθεί ο κόσμος και μας παρακολουθούν και από τα εξωτερικά αυτή τη στιγμή, είτε θα πρέπει να μείνουμε στην εσωτερική ελληνική ένωμη τάξη και να συνεργαστούμε με την περιφέρεια και ίσως και με την αποκεντρωμένη. Αυτή είναι η πρότασή μου και παρακαλώ, αν δεν υπάρχει κάποια προσθήκη αφαίρεση, να προχωρήσουμε σε ψήφιση. Να προχωρήσουμε σε προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Σαπών και με την ΠΕΔ. Θα το προτείνετε. Εγώ το πρότεινα. Άρα, σας εξειδωτούμε να το προτείνετε για να γίνει. Το πρότεινα ήδη εξ αρχής. Η ΠΕΔ θέλει δημοσιονομικά να το καλύψει αρχικά. Αυτή, αν δεν καταφέρει να πάρει η έγκριση, τα χρήματα θα τα βάλουμε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ως δυνατότερος οικονομικά από τους. Στην απόφασή μας, δηλαδή, θα υπάρχει και αξιοδότηση. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Στις 21 Δεκεμβρίου του 2012, ο Δήμος Μαρόνιας Σαπών, προκειμένου να κάνει συνεδρίαση για το θέμα που μιλάμε και τώρα, μας κάλεσε ως Διανομαρχιακή Επιτροπή και ως εκπρόσωπός της, εγώ κατέθεσα τις απόψεις μας. Στα χαρτιά φαίνονταν ότι θα κάνει 16 γεωτρήσεις που θα καταλάβουν όλο 1,5 στρέμμα. Ψάχνοντας κάποιος τα χαρτιά, ψάχνοντας τις μελέτες, διαπιστώνει ότι η εταιρεία κοροϊδεύει Πληβίους και Πατρίκιους. Η εταιρεία ήθελε 87.865 στρέμματα να εκμεταλλευτεί. Το βόρειο-δυτικό άκρο ήταν στις Σάπες, το νότιο-δυτικό ήταν στη Σικοράχη. Λοιπόν, όποιος ψάχνει το μεταλλευτικό χάρτη, βλέπει ότι η εταιρεία σε αυτήν την έκταση έχει να κάνει 11 μεταλλεία. Γιατί? Γιατί έχει διασκορπισμένους χώρους με χρυσοφόρα κοιτάσματα, επιφανειακά, που οι γεωτρήσεις ήταν για πλάκα, για να μας κοροϊδέψουν. Ήθελαν να κάνουν ένα κρανίου τόπου. Αν λάβουμε υπόψη ότι έχουμε και εκεί θιούχα πετρώματα, άρα θα έχουμε την όξινη απορροή που νεκρώνει τον υδροφόρο ορίζοντα, αν λάβουμε υπόψη ότι η κυάνωση κάνει ακόμη και εκείνη μεγαλύτερο κακό, τότε θα καταλάβουμε ότι αυτή η περιοχή που έχει γεωργοκτηνοτροφική δραστηριότητα τελειώνει. Τελειώνει. Αυτά τα πράγματα γίνονται γιατί πολύ απλά η εταιρεία χρυσού μιλάει με κυβερνήσεις μόνο και εσάς τους Πατρίκιους και εμάς τους Πληβίους μας γράφει στα παλιότερα των υποδημάτων της. Η απάντηση που μπορούμε να δώσουμε είναι να μιλήσουμε, να οργανωθούμε, να δραστηριοποιηθούμε, να διαμαρτυρηθούμε δημόσια. Ευχαριστώ.